Η πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο σπίτι του 77χρονου στον Άγιο Νικόλαο και τον οδήγησε στο θάνατο, όπω φαίνεται δεν ήταν ατύχημα. Η εξέταση τη ορού από τον ιατροδικαστή ανέτρεψε άρδιν τα δεδομένα. Κατά την νεκροψία νεκροτομή, όπω διαπιστώθηκε εκτό από τα εγκάβματα στο σώμα του, ο ηλικιωμένο φέρει και σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι. Αρχικά εκτιμήθηκε από τι αρχέ πω κάηκε και ζωντανό στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά που εκδηλώθηκε ή στην προσπάθειά του να εγκαταλείψει το σπίτι καθώ βρέθηκε σε εξωτερικό του χώρο. Μετά από προσεκτικότερη ενδελεχή έρευνα στο σπίτι, δολοφονημένο εντοπίστηκε με πανομοιότυπο τρόπο με το αφεντικό του και το σκυλί του ηλικιωμένου. Εκτιμάται ότι το ζώο θανατώθηκε γιατί σύμφωνα με πληροφορίες ήταν ιδιαίτερα άγριο και δεν άφηνε κανένα να πλησιάσει το σπίτι. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστη ή οι δράστε φέρονται αρχικά να μπήκαν στο σπίτι του Γέροντα, που εικάζεται πω αντέδρασε στην προσπάθεια να το ληστέψουν και αφού τον χτύπησαν μέχρι θανάτου και πήραν αυτό που έψαχναν, παρέδωσαν το σπίτι στην πυρά και εξαφανίστηκαν. Το τι ακριβώ αφαιρέθηκε από το σπίτι παραμένει άγνωστο, καθώ το έργο τη σήμανση δυσκολεύουν τα αποκαίδια που άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά μετά τη δολοφονία, προκειμένου να εξαφανιστούν τα ίχνη. Η αστυνομία, με ό,τι στοιχεία διαθέτει, αναζητά του δράστε και ήδη στο αστυνομικό μέγαρο οι προσαγωγέ υπόπτων ατόμων είναι αθρώε.